Σημειώσει ο κύριος Χουντής εδώ. Πάντως για τα εργασιακά κρατούσε σίγουρα σημειώσεις. Ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, όχι του Αλιέντε, της Λαϊκής Ενότητας της Ελλάδας. Αλλά φαντάζομαι από εκεί είναι η. Καλημέρα, κυρία Βηγέννη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Σας απαντώ. Κρατούσα σημειώσεις και για τον Παζολίνη. Και για τον Παζολίνη. Επικαλούμε ως προς αυτό το ότι είμαι μέλος της Επιτροπής και Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα. Κινηματογραφόφιλος 2. Όχι να μας βάζετε και γκολ τώρα εντός έδρας. Θέλετε να σας πω και δύο κουβέντες παραπάνω για τον Παζολίνη. Την επόμενη φορά, γιατί ούτως ή άλλως πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή που κάνατε. Στη διάθεσή σας είμαι εδώ γιατί θα παρουσιάσετε. Ήσασταν στο Στρασβούργο. Εκεί είχαμε μια πολύ κρίσιμη και ιστορική. Ευρωπαϊκή ψηφοφορία χθες. Δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ίδρυσή της να καταγγέλλεται χώρα για την αντιευρωπαϊκή στάση της, για την αντιδημοκρατική στάση της, για τη φασιστική στάση της. Ναι. Ήταν ψήφος κατά του Ορμπάν και η δική σας. Ναι. Λίγο το κλίμα να μας μεταφέρετε. Ναι, θέλω να σας πω για να το ολοκληρώσω. Ναι. Ήμουν πράγματι στο Στρασβούργο, ήμουν σε αυτή τη συζήτηση, έχω το σχολείο μου. Απλώς δικαιολογώ την απουσία μου από το Στρασβούργο σήμερα γιατί συνεχίζεται, γιατί σήμερα παρουσιάζει η ΛΑΕ τις θέσεις για του Γενικού Γραμματέα του κ. Λαφαζάνη, πρέπει να είμαστε όλοι εδώ, τις θέσεις μας για τα προβλήματα της χώρας, αυτές που παρουσιάζουν όλα τα πολιτικά κόμματα. Αλλά για να μπούμε στην ουσία, όντως, ήταν μια ιστορική συζήτηση και μια ιστορική απόφαση. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που θίγεται θέμα κυρώσεων ελέγχου μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κυρώσεις και έλεγχος για θέματα οικονομικά, τις υφιστάμεθα κι εμείς. Εντάξει, δηλαδή παραβιάσαμε υποτίθεται κάποιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερβολικό έλλειμμα και είχαμε στη συνέχεια το μνημονιακό μηχανισμό. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει αυτό. Η Ουγγαρία κατηγορείται ορθώς ότι παραβιάζει κυρίως την αξία της δημοκρατίας, έτσι όπως καταγράφεται στις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της ουσίας, η αντιμεταναστευτική της πολιτική είναι η πιο ακραία περίπτωση αυτών που θέλουν να βάλουν σύνορα μέσα στην Ευρώπη. Αναφερθήκατε και εσείς ως προς αυτά. Και επίσης η όλη δικαιολόγηση αυτής της στάσης της αντιδημοκρατικής, έχει και στοιχεία ενός θρησκευτικού φονταμεταλισμού, ας πούμε, αναπαράγοντας παλιές διχοτομικές γραμμές, ακόμα και στην ίδια την Ευρώπη, με τις αιρετικές και άλλες συγκρούσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι επικίνδυνη αυτή η συμπεριφορά, είναι επικίνδυνη αυτή η πρακτική. Πράγματι, είναι αντιευρωπαϊκή αυτή η τακτική, αλλά δεν είναι και αντιευρωπαϊκή και από άνθρωποι το να επιβάλλεις πολιτικές με δυσβάσταχτα χρέη. Δηλαδή, ωραία, αλλά μήπως αυτό είναι και ένα στάδιο πριν που οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις που καλώς κάνεις μετά και τις καταδικάζεις. Ή πόσο ευρωπαϊκό είναι να υπονομεύεις το μέλλον των ανθρώπων με δυσβάσταχτα χρέη. Θα αναλάμβανε πρωτοβουλία ευρωβουλευτής για κάτι τέτοιο. Έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί με την έννοια του αντιμνημονιακού αγώνα που κάναμε, όσοι κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω, δηλαδή, για να το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, όσοι το έχετε καταλάβει, έχουν καταλάβει αυτοί που ψήφισαν οι περισσότεροι γιατί φτάσαμε ως εδώ και ότι το μέτρο δεν είναι να δείρει στον Ορμπάν, άρα να δείρει τις κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη. Ναι, εδώ νομίζω ότι ορισμένοι το κατάλαβαν, ορισμένοι δεν το κατάλαβαν. Ετέθη το θέμα με έναν, θα έλεγε κανείς, εκβιαστικό, εκ των πραγμάτων θα το παραδεχτώ, γιατί η συμπεριφορά του ήταν ακραία. Ο φόβος της ανόδου της ακροδεξίας με τέτοιες πρακτικές είναι ορατός, αλλά δεν απαντήθηκε και εδώ δημιούργησε κάποια δυσκολία, γιατί αυτό το ψήφισμα, η κυρία Αβιέρη, ήθελε τα 2/3. Ναι. Δεν ήταν απλώς μια πλειοψηφία ιδεολογικής ή όχι συγγένειας. Έπρεπε κάπου να μπει μια διαχωριστική γραμμή που να περιλαμβάνει πολλούς. Όμως υπάρχει αυτό το θέμα ότι η στάση αυτή εν τέλει καταλήγει υποκριτική όσο αφορά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άλλωστε, κάνω και την παρένθεση, η τιμωρητική τελικά διαδικασία είναι πιο περίπλοκη η διαδικασία. Ναι, το εξηγήσαμε εμείς. Ναι, εντάξει, πρέπει να πάει στο Ευρωπαϊκό Είναι συμβολικό συμβούλιο, και έχει την αξία του για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση και να γίνει ο σχολιασμός. Λοιπόν, όσο αφορά το ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανέφερα και χτες, ας πούμε, στην ομιλία στον κύριο Γιούνκερ, είναι τέτοιες που αποτελούν θερμοκήπιο, κοινωνικό θερμοκήπιο, έτσι δεν είναι, του φασισμού και της ακροδεξιάς, και το λένε όλοι τώρα, αυτές οι πολιτικές της λιτότητας κτλ. Και ακόμα να σας πω ότι πολλές από αυτές τις πολιτικές, το είδαμε και σε εμάς, θίγουν και την αξιοπρέπεια ενός λαού. Και ξέρετε, εκεί
μπορεί να πατήσει ο άλλος και να ξέρετε, του προβάλλει ναι. ένα πρότυπο, ας πούμε, υπεράσπιση. Από το κυβερνό κόμμα, από το πρώην κόμμα σας, στο ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες προχωρούν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πριν από 3, 4, 5 χρόνια δεν θα μπορούσε να τις διανοηθεί, γιατί ασκώντας την πολιτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση στην Ελλάδα, βάζοντας τα προτάγματα στην Ευρώπη, καταφέρνει και διαμορφώνει τέτοιους σχετισμούς πια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μπορεί να σέρνει το άρμα. Να αλλάξει η ατζέντα της Ευρώπης και να βάλει στο δίλημα αν θα πας με μια Ευρώπη της συντήρησης ή μια Ευρώπη της πρόοδου. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Η ατζέντα των κυρίαρχων κύκλων, αυτή που μας ανέλησε, ας το πούμε, ο κύριος Γιούνκερ, που έχει και λίγο, ας πούμε, έναν εξωραϊστικό, εφημιστικό τρόπο, ας πούμε, να τα παρουσιάζει τα πράγματα, αλλά δεν έκρυψε την αλήθεια, είναι ότι η Ευρώπη, παρά την εμπειρία που διαμορφώθηκε με την οικονομική κρίση, με την Ελλάδα, όπου εκεί τα συμπεράσματα την οικονομική κρίση, το ψήφιο πλήρωσαν τα αδύνατα κοινωνικά στρώματα, θα πλήρωσαν οι αδύνατες χώρες, διευρύνθηκαν οι περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες. Συμπέρασμα ένα. Δεύτερο συμπέρασμα, μας το είπαν, μας το ξανάπαν, ότι η Ευρώπη κινήθηκε και στην οικονομική κρίση και γενικώς κινείται υπέρ των συμφερόντων των τραπεζών και των πολυεθνικών και όχι των εργαζομένων. Και τρίτο, η πορεία από εδώ και πέρα της Ευρώπης, η άλλη ενδεχομένως Ευρώπη που θα ήθελαν κάποιοι, είναι ότι θα συνεχίσει με αυτούς τους εντατικούς ρυθμούς, διότι μιλάει για απεριόριστη λιτότητα. Εμείς το έχουμε υποστεί. Μάλιστα. Είμαστε σε λιτότητα 2060 κτλ. Μιλάει για συνέχιση της περιστολής των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και επομένως. Κάποιοι τάχσονται υπέρ της απόλυτης ρήξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι υπέρ αυτής. Κάποιοι λένε βήμα-βήμα κατακτώνται τα πράγματα. Μέχρι τώρα είχαμε έναν κατώτερο μισθό πείνας. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να τον αυξήσουμε. Να προσπαθήσουμε έτσι να φέρουμε και τον νέο κόσμο που έχει φύγει στο εξωτερικό πίσω για να βρει δουλειά με αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς. Το κάνουμε αυτό το βήμα, κάνουμε και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις συλλογικές συμβάσεις. Αν ήσασταν αυτή τη στιγμή βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο με τη Λαϊκή Ενότητα και όχι στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ψηφίζετε αυτά τα μέτρα, για παράδειγμα για τις συντάξεις, εάν έρθουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ να σας πω στο προηγούμενο, γιατί είναι κεντρικό ερώτημα. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα? Ή γίνονται. Ναι, το πιστεύετε. Ναι. Εγώ μιλάω και στο γενικό ευρωπαϊκό. Ναι. Θα έρθουμε στο ελληνικό, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ναι. Σωστά περιγράψατε. Στην ευρωπαϊκή και ελληνική αριστερά είναι 2-3 σχολές ευρύτερα, ας πούμε. Η μία λέει μπορούμε να την βελτιώσουμε την Ευρώπη. Την έχει πάρει αυτό το κύμα, σε αυτό το κύμα έχει ακουμπήσει, έχει καβαλήσει, να το πω έτσι, και ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι με ευρύτερες συμμαχίες να αλλάξω. Συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου, δεν αλλάζει. Προσπάθησα να σας πω τι θα αλλάξει προς τα χειρότερα πράγματα όσον αφορά τους εργαζόμενους και τα δικαιώματα μιας χώρας. Δεύτερο, υπάρχει άλλη ρήξη. Λέω εγώ τώρα, ρήξη με τους υπεριαλιστικούς θεσμούς, αυτό που λέει το κουκουέ χρόνια τώρα. Λέω και εγώ ρήξη. Αλλά αυτή η ρήξη πρέπει να στοχοθετηθεί με βάση τα άμεσα βήματα, όχι βελτίωση. Δηλαδή, σήμερα, τι πρέπει να πιστέψει ο Ευρωπαίος πολίτης? Ότι υπάρχει αναλλακτική λύση. Αυτή η αναλλακτική λύση βρίσκονται στο να έχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, στο να έχει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των μνημονίων, στο να έχει ένα πρόγραμμα να βγει από αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικό, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά ο κόσμος τώρα θέλει, επειδή πάμε και σε εκλογές, ναι, και σε εθνικές και σε βουλευτικές ευρωεκλογές, όλα μαζί θα είναι και για όλα θα απαντάτε όλοι. Πρέπει να πάρετε μία θέση. Είστε υπέρ του Τσίπρα που λέει λίγο-λίγο έτσι ο κατώτερος μισθός και έτσι οι συμβάσεις και με αυτό το μοντέλο ασφάλισης το αποβάλλετε τελείως? Είστε κάθετα αντίθετοι με αυτό που λέει ο Μητσοτάκης, θα το δούμε κιόλας τι λέει, ναι, για το τριφασικό του Πινοσέτ, αν είναι όντως αυτό? Εσείς τι λέτε? Εμείς λέμε ότι μία παραλλαγή του κ. Τσίπρα που υπόσχεται ότι θα βελτιώσει βήμα-βήμα το ασφαλιστικό και τα εργασιακά και δεν ισχύει, αλλά ακόμα και αν γίνουν αυτά τα ημίμετρα που είναι πολύ συζητήσαμε, μην το αναλύσουμε πολύ, ήρθαν και χτες οι δανειστές, οι πραγματικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν τηρήστε τα υπεσχημένα και ο κ. Γιούνκερ μέσα στη τέτοιο χτες ξανά επιβεβαίωσε πράγμα που αν πάση περιπτώσει θα μπορούσα να πω ότι το έλεγα επί καιρό και από τότε που συζητούσαμε αυτούς τους κανονισμούς, ότι δεν επιτρέπεται να το προχωρήσεις. Ο χώρος, να το πω με διαφορετικό, για πολιτική αυτό. Διαπραγμάτευση δεν υπάρχει. Επιμένετε επομένως, δηλαδή θα γίνει αυτό ναι. θα γίνει. Επομένως, για να μπορέσει να βελτιωθεί και στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά, αυτό προσπαθώ να πω, και στα οικονομικά και στη γενική πορεία της χώρας, πρέπει να σε ρίξει με αυτούς τους κανόνες, με αυτούς τους κορσέδες που σου έχουν υποβάλει. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επομένως, σε ρίξει. Μπορεί με το ΣΥΡΙΖΑ, μην πάτε, αλλά με το Κομμουνιστικό Κόμμα σας βλέπω να πηγαίνετε. Η πρόταση που έχουμε κάνει είναι να πάμε σε συνεργασία. Αυτό λέω, το αναβιώνετε. Το ξαναθερμαίνετε. Και προς όλες τις αριστερές δυνάμεις. Αλλά μοιάζει καμιά φορά σαν μια παράκληση που δεν έχει ανταπόκριση κτλ. Ακολουθείτε τον κύριο Λαφαζάνη στο πρόγραμμά του εδώ στη ΔΕΘ. Έχετε επισκέψεις σε χώρους δουλειάς. Γι' αυτό δεν είσαστε σήμερα στο Στρασβούργο, αλλά ήσασταν εχθές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα πάμε όμως. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.